κουνούνται από τη διαιτησία. Και αντί να ενώσουν τις φωνές τους, μπαίνουμε σε ένα τρυπάτι κάποιων ανθρώπων οι οποίοι πρέπει να διηλίζουν τον κόνοπα και να καταπίνουν την κάμιλο για να διατηρήσουν προφανώς κάτι άλλο. Με έκανε εντύπωση και ο πανηγυρισμός του Άρντα στον γκολ. Κάτι σήμαινε αυτό. Σήμαινε σαν να παίρνει εκδίκηση. Όπως... Αλλά θα πω, δεν ξέρω, παρότι είμαι χαμηλών τόνων, ότι ίσως αυτοί έχουν δίκιο που φωνάζουν για αυτόν και για τον Κούγια. Συγγνώμη, διώχνει την μπάλα στην αποβολή και γλιστράει και πάντα πόδια ανάμεσα από τα δύο ότι τον ακουμπάει. Και αντί να του βγάλει κόκκινη κάρτα τον άλλον για θέατρο. Ρε Γιάννη, εντάξει, σε παρακαλώ, μέχρι τώρα έχεις δείξει δείγματα ότι είσαι πάρα πολύ σωστός. Μην πέφτεις σε τέτοιο κατώτερο επίπεδο. Να σας πω κάτι. Σε παρακαλώ, ευχαριστιέμαστε, σας βλέπουμε, είστε σωστοί, αντικειμενικοί. Να σας πω κάτι. Πες μου. Είστε βολιώτης. Ναι, βολιώτης είμαι. Και λέτε σε μένα ότι είμαι προκατηλημένος. Όχι μόνο προκατηλημένος, προσπαθώ και εγώ να είμαι αντικειμενικός. Δηλαδή σήμερα... Λέτε σε μένα ότι είμαι προκατηλημένος. Μα όχι μόνο προκατηλημένος, δεν ξέρω δηλαδή πώς έφτασε αυτό το σημείο. Μα τι μου λέτε τώρα κύριε μου. Για μία διαφωνία που έχουμε όσον αφορά μία συγκεκριμένη φάση, έχετε τόσο θράσος να καταλογίζετε σε μένα εμπάθεια για το Βόλο. Τις αναφορές μου τις έχετε ακούσει. Σε ακούω και χαίρομαι ότι είστε σωστοί και αντικειμενικοί. Θα σας απαντήσω ως εξής, γιατί σέβομαι το ότι είστε βολιώτης. Θα παρακαλούσα το κοντρόλ να ξαναβάλει τη συγκεκριμένη φάση, όχι σε replay, στο φυσικό της τύπο. Η απόδοση του Βόλου, ενώ μπήκε δυνατά στο πρώτο δεκάλεπτο, από εκεί και πέρα μετά ατόνισε, πήρε μέτρα η ΑΕΛ στο παιχνίδι, έγινε ένα μοιρασμένο πρώτο ημίχρονο και το μάτς στην κυριολεξία ήταν να μασάς και να φτύνεις και από τις δύο πλευρές. Μετά το πρώτο δεκάλεπτο που είχαμε 2-3 έτσι ευκαιρίες και από τις δύο ομάδες που έγιναν και δεν τις εκμεταλλεύτηκε κανένας. Στο δεύτερο ημίχρονο, και μετά την αποβολή και την επίτευξη του τέρματος από την ΑΕΛ, είδαμε έναν πολύ διαφορετικό Βόλο. Ο Βόλος με 10 παίχτες έπαιζε καλύτερα. Ήταν μετά την αποβολή και την επίτευξη του τέρματος. Όταν έμεινε με 10 παίχτες, λέω. Όχι. Η ΑΕΛ σκόραρε με 11 παίχτες. Σωστό. Σκόραρε με 11. Το σκορ ήταν με 11, αλλά όταν έμεινε με 10, λέει ο Βόλος, η απόδοσή του ανέβηκε κατακόρυφα και έπαιζε πολύ πιο καλύτερα μέσα στον αγωνιστικό χώρο από ότι ήταν με 11. Από την απόδοση που είχε η ομάδα όταν είχε 11 ποδοσφαιριστές. Σε αυτό ίσως έπαιξε και η αλλαγή τακτικής του κυρίου Γρηγορίου, γιατί κάτι γύρισε. Πού το γύρισε, ρε Γιάννη, πώς το γύρισε? Τίποτα δεν γύρισε. Το άφησε έτσι. Τελικά ο Βόλος κατόρθωσε να ισοφαρίσει και έπαιξε και με 10 παίχτες, με 9 παίχτες 10 λεπτά και αυτό καταγράφεται στα μείον για την φιλοξενούμενη ομάδα, η οποία με 2 ποδοσφαιριστές παραπάνω και έχοντας 10 λεπτά στη διάθεσή της, δεν πέτυχε το δεύτερο το γκολ που θα της έδινε και το τρίποντο. Όσον αφορά τώρα το παιχνίδι των γηπεδούχων, για τους φιλοξενούμενους θα μας πει και ο Γιάννης, πιστεύω ότι ο Βόλος έχει 2 κεντρικούς αμυντικούς, οι οποίοι είναι και καλοί ανασταλτικά, οι βασικοί, και βοηθούν πάρα πολύ και στο οργανωτικό κομμάτι της ομάδος. Δηλαδή, ξεκινάει η επίθεση του Βόλου από τους κεντρικούς αμυντικούς, γιατί ξέρουν και οι δύο μπάλα. Φεύγοντας λοιπόν ο Κολόμπο από τη θέση του και τον αναπλήρωσε ο Μητογλου, ο οποίος είναι πολύ καλός ανασταλτικά, αλλά με την μπάλα δεν έχει καμιά σχέση. Δεν ξέρει, είναι μαλωμένος με την μπάλα ο Μητογλου.
Αυτά, αυτή είναι αλήθεια. Είναι το γαλάτι, είναι το γαλάτι. Αυτή είναι αλήθεια, ρε παιδιά, ψέματα είναι. Καλώς. Με την μπάλα είναι μαλωμένος. Δεν μπορεί να βοηθήσει οργανωτικά. Και εκεί. Κατά την κρίση, έτσι. Πώς? Κατά την κρίση. Σύμφωνα με τη δική μου άποψη. Έτσι. Σύμφωνα με τη... Ενώ είναι πάρα πολύ καλός ανασταλτικά. Με την μπάλα δεν μπορεί να βοηθήσει. Δεν μπορεί να βοηθήσει οργανωτικά. Ο Δημόπουλος, ο οποίος είναι και αυτός αναπληρωματικός τώρα, μπορεί να βοηθήσει οργανωτικά την ομάδα, γιατί είναι καλός, ξέρει μπάλα, αλλά δεν μπορεί να την βοηθήσει ανασταλτικά. Ενώ ο Κολόμπο και ανασταλτικά είναι καλός, αλλά μπορεί να την βοηθήσει και οργανωτικά. Αυτά τώρα δεν τα ακούσετε πουθενά. Γι' αυτό σας λέω, ακούστε τα και πηγαίνετε αύριο στο καφενείο να κάνετε τους μάγκες. Το λάθος του Άγγελ Λόπεθ, πιστεύω ότι έγινε, σύμφωνα πάντα με τη δική μου άποψη, είναι ότι αφού έχεις στην αποστολή το Τζοκάνι, ξεκινάς το Τζοκάνι κεντρικό αμυντικό, αφού μπορεί να παίξει, γιατί αν προέρχονταν από τραυματισμό, ναι, προέρχονταν από τραυματισμό, αλλά τον πήρες αποστολή. Για να τον πάρεις αποστολή σημαίνει ότι είναι 100% έτοιμος. Βάλει το Τζοκάνι κεντρικό αμυντικό, μαζί με τον Σάντσες, και θα ήταν, ο Τσοκάνης είναι καλός και ανασταλτικά και οργανωτικά. Ξέρει μπάλα, μπορεί να το κάνει αυτό. Πράγμα που δεν είχε η ομάδα του Βόλου τη βοήθεια αυτή από τους κεντρικούς αμυντικούς. Γι' αυτό και είχαμε αυτό το θέμα. Ο Μπαργέντος δεν βρέθηκε σε καλή μέρα. Ο Ριέστρα ήταν πολύ δυνατός, έτρεχε. Ούτε και ο Μαρτίνεθ. Γενικά η ομάδα του Βόλου από την μέση και πάνω δεν βρέθηκε σε καλή μέρα μέχρι την αποβολή. Από εκεί και πέρα μετά έπαιξε το γνωστό ποδόσφαιρο της πίεσης και της οργάνωσης που παίζει φέτος και η ισοφάρηση ήρθε δίκαια. Όσον αφορά τώρα τον τερματοφύλακα της ομάδας, τον Καραβέλη, έχω να σας πω το εξής. Με το που έγινε η φάση αυτή, το τσαφ, πεταχτήκαν 4-5 στην εξέδρα και λέγαν, έλα ρε που θες και εθνική. Αυτό σημαίνει δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι έχουν και αυτοί στα υπόψη και ξέρουν, γνωρίζουν, καταλαβαίνουν ότι ο ποδοσφαιριστής αυτός τώρα να το βλέπεις δικαιούται κάτι παραπάνω. Και το δεύτερο είναι ότι μας βλέπετε ρε μάγκες. Γιατί το θέμα της εθνικής και του Καραβέλη πρώτα εμείς το είπαμε. Έτσι δεν είναι? Εσύ, όχι εμείς. Ναι, εγώ παίρνω την ευθύνη. Εγώ το είπα, ναι, και το πιστεύω. Ότι μας βλέπετε. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Αν δείτε, και το είπα στην αρχή της εκπομπής, το τι λάθη έχουν κάνει πολύ μεγάλοι τερματοφύλακες, τότε δεν θα μιλούσατε γατίστικα, γατιάρικα. Λέει, βγαίνει ο άλλος το γατάκι και λέει Βλαχοδήμος 25 καραβέλιδες. Έγραφε ένας άλλος κυραμιδόγατος τσιντώντας 10 καραβέλιδες. Σε πληροφορώ ότι ο Καραβέλης θέλει 10 τσιτώτες. Το γκολ. Δεν είμαι αυτής της άποψης εγώ ότι τράβηξε την ομάδα κλπ. Το γεγονός των δύο αλλαγών, η ομάδα φαινόταν κάπως επιθετική λόγω της παρουσίας του Νικολιά και του Πλατέλα. Από τη στιγμή που βγήκανε, προφανώς κάτι άλλο συνέβη. Θέλω να πω ότι κυνηγώντας το πρώτο τρίποντο, γιατί εκεί είναι το πρόβλημα για την ΑΕΛ, και ευρισκόμενη η ομάδα σε μία απίστευτα πλεονεκτική θέση, με έναν Βόλο ο οποίος στηρουμένων των φετινών αναλογιών ήταν το σούπερ φαβορί της συγκεκριμένης αναμέτρησης, ευρισκόμενη λοιπόν η ΑΕΛ σε μία απόλυτα πλεονεκτική θέση, προηγούμενη με 0-1 και με 10 παίκτες οι γηπεδούχοι, νομίζω ότι εκεί πέρα χάθηκε απολύτως η αυτοσυγκέντρωση όλων. Και των παικτών και του πάγκου. Της τεχνικής ηγεσίας δηλαδή. Συν το γεγονός ότι δεν υπήρχε και δεν υπάρχει ποδοσφαιριστής στον χώρο του κέντρου να κρατήσει την μπάλα, να κοντρολάρει, να κατευθύνει, είδαμε αυτή την εικόνα που είδαμε στη συνέχεια. Ήταν πολύ εύκολο για μια ομάδα σαν την ΑΕΛ να κρατήσει το υπέρ της σκορ με την ομάδα του Βόλου, η οποία αγωνίζονταν και με 10 ποδοσφαιριστές. Τι δεν έγινε όμως, κατά την προσωπική μου άποψη, δεν είμαι προπονητής, αλλά νομίζω ότι εκεί πέρα έγινε το λάθος. Διότι
πολύ σωστά ο Μιχάλης ο Γρηγορίου άλλαξε τελείως το σύστημα και παρατάχθηκε στο Πανθεσσαλικό με 3-5-2, με τεράστιες αλλαγές, τεράστιες, εκτός ο Τρούγιτς, εκτός ο Τόρζε και ούτω καθεξής, μεγάλα ονόματα. Έδειξε ότι το χτύπησε το παιχνίδι και από τη στιγμή που προηγείται δεν έκανε το εξής απλό. Βλέποντας έναν Ουάρντα, τον οποίο έχει εξαφανίσει ο Μπέρτος για 70 λεπτά, αλλά ένα Ουάρντα παραμένει πάντα Ουάρντα. Έτσι. Και νομίζω έτσι. Ότι αυτή η πάλη που έκανε ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής να τρέχει πάνω κάτω, συγγνώμη, να δημιουργεί φάσεις κλπ. Ήταν και αυτές που έβαλαν τον Βόλο στο παιχνίδι και ισοφάριζε. Νομίζω ότι ο κύριος έκανε την assist με την κεφαλιά. Ναι. Ο κύριος Γρηγορίου την κεφαλιά. Νομίζω ότι ο κύριος Γρηγορίου έπρεπε μετά το 0-1 σε κάποια φάση να γυρίσει το σύστημα σε 4-5-1. Δηλαδή να συμμαζέψει τους ακραίους, back. Και πολλά half. Και πολλά half και να διατηρήσει την κατοχή της μπάλας. Και η εκτίμησή μου είναι αυτή η προσωπική. Είναι βέβαιο ότι θα έπαιρνε το παιχνίδι. Καταλυτικό ρόλο όμως, να το ξέρετε, για να μην παίρνει όλα τα εύσημα ο προπονητής του Βόλου, έπαιξε η επίσκεψη του Αχιλλέα του Μπέου στο ημίχρονο στα αποδυτήρια της ομάδας. Δηλαδή, τους εμψυχωσέ. Είπε βαριές κουβέντες, ότι με ξεφτυλίσατε, έφυγα από το νοσοκομείο και ήρθα να σας δω και δεν βλέπετε. Και νομίζω ότι αυτή η παρέβαση του κυρίου Μπέου έπαιξε καταλυτικό ρόλο. Τα έχει αυτά. Βεβαίως. Είναι σημαντικό για έναν παράγοντα να λύσετε κατά αυτή την έννοια. Και νομίζω ότι σηκώνει η καρδιά που παρουσίασαν οι παίκτες του Βόλου στο δεύτερο ημίχρονο. Ίσως να είναι και από αυτό το... Είναι κατά 80% από αυτό και κατά 20% σύμφωνα με τη δική μου άποψη με τη συνδρομή του προπονητή, ο οποίος καλά τα πάει, αλλά προχθές έκανε κάτι πηδήματα, κάτι αυτά που λέμε καραγκιουζιλίκια, εμείς ξέρετε, από αυτούς που και εσείς... Εντάξει, τα έχει κάνει καλά κουτσαρίσματα. Απλά άλλο σου λέω τον ότι... άλλο, τ' άλλο. Μπορούσε να τρέχεις και να χτυπιέσαι μπροστά από τον πάγκο, δεν αρμόζει σε σοβαρό προπονητή, σοβαρή ομάδα. Καλημέρα. Ναι, γεια σας σε όλο το πάνελ. Γεια. Θέλω να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Κανούλη. Κάντε την. Ναι. Καταρχήν, για το πέναντι του Τουρμισάη, που λέει ότι δεν είναι τίποτα, καταρχήν παίρνει την μπάλα από πίσω από το πόδι. Όπως το βλέπω. Ήταν συνέντευξη έδωσε ο Κοτσιλάρης σας. Είπε ότι ο Βόλος αν έπαιζαν και οι 11 παίκτες θα κερδούσε η Λάρισα. Μπορεί να με πεις, ήταν αυτή η βλακία που είπε ο προπονητής της Λάρισας. Και εγώ τι θέλετε να σας ερμηνεύσω το τι είπε ο κ. Γρηγορίου. Να μας πεις μπορεί, γιατί είπε αυτή την κουβέντα έχω να την ακούσω 20 χρόνια. Και γιατί δεν ρωτάτε τον ίδιο, εγώ θα ερμηνεύσω το τι είπε ο κ. Γρηγορίου. Είπα εσένα σε λέω σε εσένα να απαντάς. Α. Μπορεί να είστε εσύ από αυτού και εγώ με από τα ταμπάτσικα. Α, καλά. Πιες κανιά τσικουριά από τα κυκουριά. Είμαι από τα Ζουλιανά, αλλά μένω σε τα μπάλια για τη Λάρισα. Άμα θες να σε κεράσω καφέ. Ήταν είπε, μωρέ. Αυτός δεν πεουλίνει, θέλει ο προπονητής. Πεουλίνει. Αυτό το φάρμακο με το χάπι μόνο μπέος το έχει. Αλλά εγώ συναχωρέθηκα που δεν είχατε μια τούρτα. Μια τούρτα, μωρέ. Γράφει ένας αελουά. Αν η Λάρισα κερδίσει την Τετάρτη τα Γιάννα, πάει για Ευρώπη. Δεν μου λέτε, χρεώνονται τα μηνύματα. για να πούμε ευχαριστώ στο σύντεκνο. Στο συνεργείο. Όχι το σύντεκνο. Στο αυτά, συνεργείο. Τα στέλνουν και μέσω. Και με... Δεν είδες πόσα μηνύματα είναι σήμερα για τον Αρμένο.